Βία κόπηκε το νήμα της ζωής του 21χρονου Γιώργου, ο οποίος έκανε χθες το βράδυ την τελευταία διαδρομή του με το δίκυκλο. Η είδηση του χαμού ενός νέου παλικαριού στην άσφαλτο συγκλώνησε τους κριτικούς. Είναι πολύ κρίμα. Τι να πω άλλο. Είναι άδικο, άδικο. Πολύ νέο παιδί. Πολύ νέο παιδί. Είναι πολύ κρίμα. Τι να πω. Δεν έχω λόγο να πω. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ, όταν το δίκυκλο του 21χρονου εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο. Το μηχανάκι προσέκρουσε στο διάζωμα με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νέου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο δυστυχώς ο 21χρονος υπέκυψε στα τραύματα, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και φίλους. Σήμα τον πρώτο άκουσα και τρελάθηκα. Νέο παιδί, 25 χρόνια, πόσο είναι, 22. Να χάσει τη ζωή του εδώ πέρα στη λεωφόρο Κνωσού τώρα. Είχε στο διάλειμμα χτύπησε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Αν τρέχει με 80 θα διαλύσει. Δεν μπορεί να φάει κράνος, ό,τι φάει θα σπουδωθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσουν ιδιαίτερα τη νύχτα αυτοκίνητα και μηχανές, σκορπώντας ανησυχία, καθώς οι οδηγοί παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Συχνά γίνονται μάρτυρες μιας παράλογης και επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Τα τροχιά γίνονται ανελιπώς παντού και τα πάντα. Πιστεύω ότι φταίνε η οδική μας συμπεριφορά. Καθημερινά βλέπω ειδικά νεαρούς, 20 χρονών, 25, με τα μηχανάκια. Άλλοι φοράνε, άλλοι φοράνε κράνος. Αυτοί που φοράνε τρέχουν, σκοτώ μου τρέχουνε. Πάνε, τι να σας πω τώρα, για αυτοκτονία πάνε. Μένω Αθήνα, αλλά από ό,τι ακούω η Κρήτη έχει πάρα πολλά τροχαία. Γιατί πίνουνε. Γι' αυτό. Μεγάλος φόβος των αρχών είναι μην αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα δυστυχήματα τον Αύγουστο, καθώς αναμένεται απόβαση ξένων επισκεπτών στο νησί και η θερινή ραστόνη μας κάνει να ψηφούμε τους χρυσούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δυστυχώς η συμπεριφορά μας πολλές φορές στον δρόμο δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι και βλέπετε και τα νούμερα, εξάλλου και τα αποτελέσματα και πόσους νεκρούς θερινή η Κρήτη γενικότερα κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει εμείς πρώτοι να κάνουμε την κίνηση. Εμείς δεν θα πρέπει να πιούμε και να οδηγήσουμε. Εμείς θα πρέπει να έχουμε σωστά συντηρημένο το όχημά μας και ένα παραπάνω τώρα που έχει πολύ γενικότερα τις κίνησεις στους δρόμους, να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Συνολικά από την αρχή του χρόνου, η Κρήτη θρηνεί ήδη 34 θύματα τροχαίων, σύμφωνα με το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, ΕΣΥ πρώτα, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει ήδη υπερβεί τον περσινό, καθώς μέχρι τις 9 Αυγούστου του 2021 τα θύματα ήταν 29.